σκοπότιο. Καλησπέρα σας. Ο γιατρός είμαι. Ήρθατε, γιατρέ μου! Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Τι είναι αυτό απόψε? Η νύχτα των θαυμάτων? Κορίνα μου, με το γιατρό δεν γνωρίζεστε. Γιατρέ μου, από εδώ η αδερφή μου η Κορίνα. Χαίρο πολύ. Παρομοίως. Καθίστε. Καθίστε, εγώ να πάω να φέρω το βιβλιάριο του πατέρα. Λοιπόν, ντόκτορ. Ορίστε. Πώς είναι ο πατέρας μου? Θέλω όλη την αλήθεια, όσο σκληρή και αν είναι. Μιλήστε μου ανοιχτά. Κοιτάξτε, ο πατέρας σας, όπως καταλαβαίνετε, είναι σε μια κρίσιμη ηλικία. Ω Χριστέ μου, θα το χάσω. Δεν ξέρω αν σας το είπε ο αδερφός μου. Πρόσφατα ξαναβρήκα την οικογένειά μου. Ναι, μου έχει πει. Α, σας έχει μιλήσει για μένα? Και τι σας έχει πει? Ότι, τέλος πάντων, ότι έχετε στερηθεί την οικογένεια. Πολύ, πάρα πολύ έχω στερηθεί. Όπως έχω στερηθεί και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Τέλος πάντων, δεν είναι της παρούσης. Γιατρέ μου, πέστε μου, πέστε μου ειλικρινά, πώς είναι ο πατέρας? Όπως έλεγα και στην αδελφή σας, ο οργανισμός του είναι καταπονημένος. Βεβαίως έχει γερή καρδιά. Η δύσπνοια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και... Μη μου μιλάς, νιώσε στα στήθη μου τους χτύπους της καρδιάς. Μες στην παλάμη μου το ρίγος της νυχτιάς. Να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς, να μ' αγαπάς. Άκουσες, Κορίνα μου? Αν άκουσα, λέει. Πάνω εδώ εγκοιμήθηκε ο πατέρας. Και να σας πω, ντόκτορ, πού σας βρίσκουμε? Τι εννοείτε? Θέλω να πω πού χειρουργείτε. Α, δεν χειρουργώ. Είμαι παθολόγος στον Ευαγγελισμό. Να σας δώσω μια κάρτα μου. Αχ, από το στόμα μου το πήρατε. Τώρα θα σας τη ζητούσα. Εσείς τι επαγγέλλεστε? Εγώ... Νόμιζα ότι σας το είπα προηγουμένως. Πώς είχα την εντύπωση πως το... Εγώ είμαι... δασκάλα. Α, ωραία. Γιατρέ μου, μου φαίνεται ότι είναι πολύ ανήσυχος. Μαύρη νύχτα θα περάσουμε. Αλλά μην σας κρατάμε και σας άλλο. Αρκετά σας κρατήσαμε. Είναι αργά πια. Θα σας αφήσω και ένα ηρεμιστικό. Μπορεί αργότερα να χρειαστεί. Τι έπαθε? Έχει μελανιάσει! Παναγία μου! Θεέ μου, σχόραμε. Τι είναι, γιατρέ? Πείτε μου πως είναι! Μη μου πείτε, μη μου πείτε, μη μου πείτε! Κάποιος έκλεισε το οξυγόνο. Ποιος το έκλεισε? Μόνος το έκλεισε. Έχεις δίκιο, τα κάνει μερικές φορές κάτι τέτοια. Τα κάνει για να μας κοψοχολιάζει. Να πούμε στην κυρία Μάχη να έχει το νου της. Οπωσδήποτε.
Κακό που πήγε να μας βρει! Έλατε, έλατε να πάμε μέσα να πιούμε κάτι, να συνέλθουμε. Έλατε, να πάμε. Και ο γιατρός. Έλατε, γιατρέ. Έλατε, γιατρέ. Σας έχω γράψει τη δοσολογία. Αν έχετε καμιά απορία. Τι φεύγετε? Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατρέ. Και ιδιαίτερα που τρέξατε μέσα στη νύχτα. Αλίμονο. Για τον Παραπαριστίδη, τον έχω τόσα χρόνια. Πώς είναι? Καλά. Κανάλωνε. Έλα, βρε μακούλα μου, θα μου το κρατήσει τώρα μανιάτικο. Μια κουβέντα, είπαμε νερό και λάτι. Εξάλλου μια οικογένεια είμαστε. Αν δεν βριστούμε μεταξύ μας, ποιον θα βριστούμε? Καλά. Πάω κι εγώ τώρα. Μη μαζευόμαστε εδώ και πολύ και ρουφάμε το οξυγόνο. Και πάλι σας ευχαριστούμε. Οποιαδήποτε ώρα μη διστάσετε. Καλή σας νύχτα. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Η χαρά είναι δική μου. Και πάλι καλή σας νύχτα. Επίσης, επίσης. Καλό ξημέρωμα. Βρε κορίνα μου, θέλει να φύγει ο γιατρός. Αχ, παρντών, αφηρημένη. Είναι που νιώθω μια σιγουριά όσο είστε εσείς εδώ. Καταλαβαίνετε. Όχι για μένα. Για τον μπαμπά. Να μην ανησυχείτε. Ο μπαμπάς σας είναι μια χαρά. Μπα, από τη μια στιγμή στην άλλη. Πολύ θέλει ο άνθρωπος. Και πάλι καλή σας νύχτα. Ώρα καλή, γιατρέ μου, ώρα καλή. Αχ, να σας ρωτήσω κάτι. Μια και σας βρήκα, να σας πω, γιατρέ μου. Είναι τρεις μέρες τώρα που έχω ένα φοβερό πόνο στη φτέρνα. Γιατρέ, γιατρέ! Άντε, βρε, μάχη! Τι συμβαίνει? Δεν είναι καλά, σαν του ψάρι σπαρταράει. Να τα, τα έλεγα η γρουσούζα! Πατέρα, εδώ είμαστε! Τρέξε! Εδώ είμαστε! Τι έγινε? Α, ο παπάς! Τι? Τρέξε να δεις, δεν με βάσταν τα πόδια μου! Κάτσε, τρέξε! Κάτσε. Αχ, τι έγινε, δεν άντεχα καρφά. Αυτά τα απότομα σκαμπανεβάσματα πολύ με ανησυχούν. Και ένα περίεργο πράγμα. Μόλις πάω να φύγω. Καλέ, μη στο μυαλό μου είστε. Μήπως να μην φεύγατε. Κορίνα, τι είναι αυτά που λέει στον ανθρώπου. Αν μπορούσε να κατήσει για μια ώρα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι αν μπορούσατε να μείνατε λίγο, θα νιώθαμε μια ασφάλεια. Ναι, θα σας τρώσουμε εμείς εδώ στον καναπέ. Εγώ εκεί στην πολυθρόνα. Μια χαρά θα βολευτούμε. Καλέ, όχι. Θα πάτε μέσα στην κρεβατοκάμαρά μας. Όχι, όχι, δεν υπάρχει λόγο. Όχι, όχι, παιδιά. Από το κρεβάτι σας δεν σας βγάζουμε. Κορίνα. Θα καθίσω μια-δύο ώρες εδώ στο σαλόνι. Αχ, μέχρι να ηρεμήσει την όλη. Αχ, ναι. Θα πιούμε ένα ποτό. Θα πούμε και καμιά σακλαμαρίτσα. Θα περάσει η ώρα. Τι οροσκόπα έχετε? Πω, σαβδέλα έχει κολλήσει πάνω του. Από το ενδιαφέρον της για τον μπαμπά το κάνει. Τον ρούφηξε τον άνθρωπο. Είναι λίγο παραπάνω εκδηλωτική. Τι να κάνω, να τη σκοτώσω? Να τη μαζέψεις. Ρεζίλη μας έχει κάνει. Τέλος πάντων, τα της Κορίνας τα λέμε άλλη ώρα. Τι θες να πεις? Άσε, σου λέω, άλλη ώρα. Αχα. Του δώσα μισό καπάκι. Μέχρι το πρωί θα κοιμηθεί σαν μπουλάκι. Ορίστε. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς? Α, δεν πίνω. Ούτε πως είναι στη γεύση, δεν ξέρω. Λοιπόν, στην υγεία του κύριε Αριστείδη. Αμήν, Παναγία μου. Δεν έχουν και ξηρούς καρπούς αυτό το σπίτι. Να φέρω λίγα κόλυβα. Όχι, όχι. Δεν πειράζει. Έχετε πάντως μεγάλη αδυναμία στον πατέρα σας. Ορίστε. Έχετε, λέω, μεγάλη αδυναμία στον πατέρα σας. Ναι, στον πατέρα μου και στον Περαμάνι, είναι το χρώμα μου. Εσείς, πού έχετε δυναμίες? 7 παρά 4. Πρωί δουλεύετε? Όχι, νύχτα. Θέλω να πω σε νυχτερινό σχολείο. Ξεχαστήκαμε και δεν είδαμε τι κάνει και ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς σας? Ο δικός σας ο μπαμπάς. Τι λέω, η τρελή. Είναι που προσπαθώ να το βγάλω από το μυαλό μου. Θα κοιμάται, ας μην τον ενοχλήσω. Λοιπόν, θα ξαναλέμε. Μακάρι. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σήμερα αρχίζω μια καινούργια ζωή. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Ναι. Έλα, βρε Γιάνγκο, πού είσαι? Αποφυλακίστηκες? Ω, δραπέτευσες. Ναι, 27 νοματέοι, οι Σοβίτες. Ουάου! Σε μισή ώρα σπίτι. Και αύριο μέρα είναι.
Κρεοπολείο είναι η καλή καρδιά, λέγεται. Μιχαλάκι μου. Βρε, καλώς την Κορινάρα. Τι μου κάνεις, ρε παλιόπαιδο, χαθήκαμε. Πότε θα έρθει να τα πούμε? Πού να έρθω, ρε Κορίνα, ξέρεις τη δουλειά τραβάω. Όλο το μαγαζί στην πλάτη μου το έχω. Γιατί ο Λεκάκης πού είναι? Στο κρεβάτι του πόνου. Με κρύο μαυάρι εδώ και δύο μέρες. Τι μου λες? Και δηλαδή είσαι μόνος στο χασάπικο? Ναι, ναι. Εκμεταλλεύσου το. Έλα, βρε κρυόπλαστε. Πω, πολύ στεναχωρέθηκα για τον καημένο τον Αλεκάκη. Είναι δηλαδή σοβαρά? Ξέρω εγώ, έτσι όπως τα λέει η κυρία Σωσό, τι βγάζει δεν τη βγάζει. Σωσό, τηλέφωνο! Παρακαλώ. Καλησπέρα σας και συγγνώμη για την ενόχληση. Παρακαλώ, μην το σκέφτεστε. Τον Αλέκο θα ήθελα, αν είναι εύκολο και δεν σας κάνει κόπο. Όχι, κανένας κόπος. Για μισό λεπτό. Αλέκο ζητάνε. Ποιος? Η Τσούλα πρέπει να είναι. Τι? Για θα το δω. Ναι! Αυτή ήταν. Καλά την κατάλαβα τη συχαμένη. Τη μυρίζομαι, παιδί μου, εγώ. Μου το έκλεισε στα μούτρα. Καλά, μια φωνή. Σαν κι αυτές τις πρόστιχες του 090. Mm. Απ' τη φωνή καταλαβαίνεις τι κουμάση είναι. Δεν πρόλαβα να την ακούσω. Έννοια σου και θα ξαναπάρει. Μου κόψε το αίμα η κακούργα. Μωρέ, τον έχει μπουντρουμιά σου, λέω. Κι εγώ όμως άκουσες πως της μίλησα. Κυρία. Τέλος πάντων, για πες μου τα νέα σου. Τα ίδια. Τα δικά σου. Έχει κόψει κίνηση, δεν έχει δουλειά. Από δουλειά όλο τίποτα, όρεξη να έχεις. Απλώς εγώ, Μιχαλάκη μου, γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου. Και αποφάσισα να αποσυρθώ από τον κλάδο. Όχι, ρε γαμώτο, τώρα βρήκες. Θα κατέβουν κάτι φίλοι μου φανταράκια από την Κομωτινή και θέλαν να σε γνωρίσουν. Μπα. Βγαίνω στη σύνταξη. Εγώ τελείωσα. Πότε κατεβαίνω? Παρασκευή βράδυ στην Αθήνα. Κρίμα. Πραγματικά κρίμα. Μια εβδομάδα νωρίτερα να κατέβαινα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μεγάλη παρέα. Δημιουργία ολόκληρη. Όταν λέμε δημιουργία, 40-50 φαντάρι, ε. Ξέρω, ξέρω. Έχω πάρει δημιουργία. Όχι, όχι, είμαι αποφασισμένη. Θα του συστήσει καμιά φίλη τουλάχιστον. Ασφαλώς. Αλλά Μιχαλάκη μου, κακά τα ψέματα. Δεν θα πετύχουν το ίδιο σέρβις. Άσε αυτό τώρα. Για πες μου, τι δουλειά κάνει το πρόσωπο? Γιατρός. Παθολόγος. Και ανατόμος, άμα χρειαστεί. Με δοκτορά στο Massachusetts University. Το φυσάει δηλαδή, ε. Μα όχι, το εσύ είναι. Με το σταυρό στο χέρι πηγαίνει το πουλάκι μου. Και του έχει μιλήσει, ξέρει για σένα? Μέσα σ' άκρες. Του έχει πει τι δουλειά κάνει? Του έχω πει ότι είμαι δασκάλα. Δασκάλα? Γιατί δεν πείθα για δασκάλα? Ναι, πώς. Άλλωστε για μένα δασκάλα ήσουν. Εσύ δεν μου μάθες το 68. 69. Ναι, ρε γαμώ, το όλο το μπερδεύω. Θα σου πω, βρε Μιχαλάκι μου, τώρα που το σκέφτομαι. Θα ήθελα να σου ζητήσω μια χάρη. Για πάρτι σου να πέσω τώρα από τον έκτο. Καλά, εσύ αυτό το έχει και εύκολο. Ακού εδώ. Αύριο το βράδυ θα πω με τον γιατρό για ένα ποτό. Η ειρηνική συμφόρηση με παχύρευστες ή υδαρείς εκκρίσεις είναι σύνηθε σύμπτωμα. Μπορεί να οφείλεται σε μια ιώση ή σε ένα κρυολόγιο. Ή σε μπορεί να είναι αλλεργική ρινίτιδα. Μήπως σε κουράζω? Τι είναι αυτά που λες? Δεν χορταίνω να σε ακούω. Πάντα με εγωίτευε το επάγγελμα του γιατρού. Ξέρεις, όταν ήμουν μικρή... Ήθελες να γίνεις γιατρός? Όχι. Έπαιζα το γιατρό. Με πολύ μεγάλη επιτυχία. Έτσι, το είχα κάνει λίγο πιο πικάντικο. Κυρία Μητροπούλου. Κυρία Μητροπούλου, τι μου κάνετε? Ο Μιχάλης! Ναι, δασκάλα μου, εγώ είμαι. Ο Μιχάλης ο Ρούμπακας. Στο τελευταίο θρονείο. Με θυμάστε? Ξεχνάει ποτέ η μάνα γλώσσα τα γλωσσόπουλά της. Έλα, κάτσε Μιχαλάκη. Χρόνια σας έψαχνα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χωρίς εσάς δεν είχα καταντήσει ένα ρεμάλι. Τα παραλένεις. Έχεις καλά. Μπορεί να ήμουν αλήτης, ναρκωμανής, rave. Αστεία, αστεία. Απ' του χάρου τα δόντια σε γλίτωσα. Να σας φιλήσω το χέρι. Μη όχι, δεν κάνει. Δεν είναι σωστό. Τι έκανα εγώ στο κάτω-κάτω? Πώς, για μένα ήσασταν κάτι παραπάνω από δασκάλα. Ήσασταν και μάνα και αδελφοί και φίλοι. Ό,τι ήμουνα, ήμουνα. Δεν μπορώ να τερνηθώ. Πάψε σε παρακαλώ. Δεν έκανα τίποτα. Το λειτουργήμα μου ασκούσα. Το τι τιμωρίες μου έριχνε, το τι σφαλιάρες. Σου τις έβρεχε? Με είχε ρημάξει. Αλλά αν δεν μου έριχνε τότε ξύλο, σήμερα δεν θα ήμουν άνθρωπος. Βέβαια. Γαϊδούρη θα είχες μείνει. Σε ποια τάξη τον είχες? Στην πρώτη δημοτικού. Τι επέγινες τώρα, Μιχαλάκη μου? Χάρη στις γνώσεις που μας δώσατε, έγινε ένας λαμπρός sales administrator. Sales. Μπράβο, μπράβο. Πολύ χαίρομαι. Παντρεύτηκες?
Έκανες οικογένεια. Ναι, ναι, παντρεύτηκα μία marketing communications manager και έχουμε 4 παιδιά. Communications. Να τα εκατοστήσετε. Εσείς μου μάθατε την αξία της οικογένειας. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Για μένα είναι το πάνω. Εσείς παντρευτήκατε. Σε παρακαλώ. Μη με χτυπάς εκεί που πονάω. Εγώ δεν ήταν το τυχερό μου. Εγώ είχα παιδιά εσάς. Ευχαριστούμε γιατί χωρίς εσάς... Καλά φτάνει. Με τρόπο τώρα. Λοιπόν, σας αφήνω κυρία Μητροπούλου, γιατί έχω και τα 4 παιδιά στο αυτοκίνητο. Ναι, πήγαινε μη σκάσουμε. Σας χαιρετώ. Στο καλό. Τα φιλιά μου στην οικογένεια. Αντίο, δασκάλα μου. Αντίο, μαθητή μου. Με συγχωρεί. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η συνάντηση. Σαν τα χλαρόπουλα έρχονται και μετά... Σαν τα χλαρόπουλα πετάει μακριά. Είδες όμως που σε θυμήθηκε. Κι εγώ τον θυμήθηκα. Έχει αλλάξει βέβαια. Ήταν τότε ένα μικρό, φοβισμένο, αμούστακο αγόρι. Πώς να έχει μουστάκι στην πρώτη δημοτική. Ποιητική αιτία το είπα. Πότε τον είχες μαθητή. Πολλά πολλά χρόνια πριν. Νεοδιόριστη ήμουν. Α, έτσι εξηγείται. Γιατί αν τον είχες στην πρώτη δημοτικού και τώρα έχει κιόλας σπουδάσει... Χριστέ μου πώς πέρασαν τα χρόνια. Αφιέρωσε τη ζωή σου στο επάγγελμά σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι πικρή, αλλά τι να κάνω. Πέρασαν τα χρόνια, με πήρε η κατηφόρα. Ποτέ δεν είναι. Για να το λες εσύ, κάτι θα ξέρεις. Σοφόκλης. Από εκεί στη γωνία. Σιγά, παιδί μου, το όργανο! Ευχαριστώ. Ευαγγελισμός. Γεια σας, τι μου γίνεστε. Το παθολογικό θα ήθελα. Ναι, παθολογικό. Το γιατρό κύριο Παύλο Λογαρά. Ναι. Α, καλά, θα δοκιμάσω σπίτι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Και περαστικά. Ναι. Το γιατρό, παρακαλώ. Κορίνα Μητροπούλου, εκπαιδευτικός. Εσείς ποιοι είστε, αν επιτρέπετε. Όχι, λέω μήπως είστε γιατρός, γιατί έχω ένα πόνο. Α, μάλιστα. Οικιακή βοηθός. Δώσε μου κουκλίτσα με το κινητό του. Τι πάει να πει, δεν μπορείς. Σε επίγουσες περιπτώσεις. Κι εγώ επίγουσα περίπτωση, με λέγε. Μπόρα και κασίδα, ανάγωγη γλωσσού. Έννοια σου και θα σε κανονίσω. Ψάξε για δουλίτσα, γιατί λίγα τα ψωμιά σου εκεί μέσα. Όχι, Τερέζα μου, όχι, τέρμα, τέρμα. Τέρμα οι πελάτες για μένα. Ναι, ναι. Αλλάζω ζωή. Ναι. Ο Κατσόνης. Ποιος Κατσόνης, το υποβρύχιο. Καλά. Πες τους, θα περάσω αύριο το απόγευμα. Τι να κάνω, είναι καλοί πελάτες. Ναι, καλά, Τερέζα μου. Τα λέμε το βράδυ στο μαγαζί, ε. Άντε, φυλάκια. Ναι. Παύλο, τι γίνεται, ναι, όχι, μιλούσα με μια συνάδελφο, για τη μεταρρύθμιση του αρσένη. Ναι, πες μου, ταβέρνα, τι να σου πω, δεν ξέρω, ξέρεις, δεν συχνάζω σε τέτοιους χώρους. Α, οικογενειακή, ναι, καλά που το λες εσύ, άντε, τα λέμε το βράδυ, γεια. Δεν ξέρεις πόσο ευτυχισμένη νιώθω που με έφερες εδώ. Αλήθεια, σ' αρέσει. Πόσα χρόνια έχω να πάω σε ταβέρνα. Από μικρή, τότε που μας πήγαινα με το ίδρυμα. Σας πήγαινα σε ταβέρνες. Όχι για να φάμε, για να πουλήσουμε γαρδένιες. Έχεις τραυματικά παιδικά χρόνια.
Τραυματικότατα, μην το συζητάς. Μες στο τραύμα είμαι, γεμάτη μόλοπες. Πού πηγαίνεις όταν βγαίνεις τα βράδια? Ποια βράδια να βγαίνω, τι είναι αυτά που λες, Παύλο? Πώς να βγω μια γυναίκα μόνη, να δώσω λαβές? Καλησπέρα, Κορίνα. Θα με πέρασε γυάλι. Όχι, σε είπε Κορίνα. Ναι, καλά, είναι και συνηθισμένο όνομα. Δηλαδή, ούτε σε μια καφετέρια δεν πηγαίνεις? Μόνο στην καφετέρια του Αρχιεπισκόπου. Παρέες? Παρέες δεν έχεις? Πού να τις βρω τις παρέες, Παύλο? Εύκολα βρίσκεις ηθικούς ανθρώπους σήμερα. Έχεις δίκιο. Υπάρχει πολύ σαπίλα στις μέρες μας. Μόνο σαπίλα. Βούρκος, χαβούζα. Σύψη και παραγμή. Με τα φανταράκια. Ο... Τους ξέρεις? Τους φαντάρους? Ο Ιησούς Χριστός, Νικά, από πού και σπώ. Μα τότε πώς? Φαίνεται θα μοιάζω μάλλον. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άντε στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Ναι. Στην υγειά του κύριε Αριστίδη, που η αρρώστια του μας γνώρισε. Αχ, όχι. Μη μου βάζεις άλλο. Δεν είμαι συνηθισμένη στο πιωτό. Είσαι τόσο... Πώς να το πω. Ελπίζω να μην με παρεξηγήσεις. Όχι, πες μου, τι είμαι. Είσαι τόσο... Τόσο αγνή. Αχ, ναι, το παρατήρησες. Είμαι αγνή, πένα, θεμάμαι. Δεν πίνεις, δεν καπνίζεις. Ναι, καπνίζω. Ούτε που το έχω βάλει στο στόμα μου. Και τόσο άπειρη με τους άντρες. Σε παρακαλώ, μη λες τη λέξη άντρες, γιατί... Γιατί αγχώνομαι. Με την κουβέντα ξεχαστήκαμε. Mm. Τι θα παραγγείλουμε? Παράγγειλες, ό,τι θες. Εσένα τι τραβάει η καρδιά σου? Ας είμαι εμένα τι τραβάει η καρδιά μου. Είναι μεγάλη ιστορία. Παράγγειλες, ό,τι θες. Θα τρως εσύ και εγώ θα χορτάνω.